Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Αντρέα, καλησπέρα σας εδώ από το Προμηθέας Park, από το Ινέα. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τους Bold & Lie, πολύ γρήγορα. Ένας παιχνίδι σημαντικό μεταξύ Bold & Lie και No Limit. Εδώ Καλέγιας προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, κόπηκε ο Μαθιουδάκης στο αμυντικό rebound. Βγαίνει και κλέβει εκεί την μπάλα ο γιατράς. Ο Μπέλλας επανέρχεται και τώρα ο Κόλλιας. Κόλλιας για τον Μαθιουδάκη. Μαθιουδάκης μάχεται, έχασε το πρώτο καλάθι, χάνει και το δεύτερο. Rebound αμυντικό και γρήγορα η No Limit με την εμφάνιση της Φενέρμπαχτσε θέλουν να φύγουν στην άλλη πλευρά του παρκέ. Καψάλης, Καψαλίνιο όπως γράφει και η εμφάνιση. Πρώτο καλάθι για τους No Limit. 2-3 γίνονται το σκορ και μπάλα στα χέρια του Μπέρτσου. Χαριτονίδης πηγαίνει μέσα στο καλάθι. Κερδίζει φάουλ για βολές. Βολές για τον Σαμψόν Χαριτονίδη. Έναν πολύ έμπειρο παίχτη, παλιά καραβάνα στα γήπεδα. Αστοκή στην πρώτη ο Σαμψόν. Μία στις δύο βολές, 0 στις δύο συγγνώμη, παραμένει το 2-3. Καλέγιας είναι πολύ καλός τριποντέρ και εδώ το πιστοποιεί, 2-6. Για τους No Limit, οι οποίοι θέλουν να διατηρηθούν στην κορυφή. Είναι μια ομάδα η οποία εντελώς αθόρυβα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Προσπάθησαν να κλέψουν την μπάλα εδώ οι παίχτες των No Limit και συγκεκριμένα ο Καψάλης. Τελικά η κατοχή είναι και πάλι για τους BDL. Και ο Μαθιουδάκης σκοράρει από κοντά για το 4-6. Καψαλίνιο. Σουτ για 3 από τον Καψάλη, είναι άστοχος. Rebound από τον Καλέγια. Έχει πέσει άσχημα. Αλλά σηκώνεται, περισσότερο το φοβήθηκε νομίζω. Ευτυχώς ζητάει αλλαγή, θα μπει ο Σταθόπουλος στη θέση του. Προσγειώθηκε λίγο άσχημα στο παρκέ. Μπέρτσος περνάει στον Σαμψόν Χαριτονίδη. Αυτός ποστάρει, βγάζει έξω. Μπέρτσος για 3. Rebound κι άλλο από τον Σαμψόν, ο οποίος ποστάρει, βγάζει στον Μπέλα. Κόλλιας από τη γωνία για 3, ούτε αυτός. Και τώρα ο Καψάλης θέλει να προωθήσει τον εκβιασμό. Πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει, μέσα. 4-8. Διαχειρός Καψάλη, είναι δύο Καψάλιδες. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ιρδανίδη ο οποίος αποχωρεί και επιστρέφει τώρα στη θέση του. 4-9 γίνεται το σκορ. Κινδυνεύσαμε να μείνουμε χωρίς scoreboard. Ευτυχώς γρήγορα ο κύριος Ιρδανίδης επιστρέφει, ταχύτατος. Κόλλιας. Μαθιουδάκης καλάθι από κοντά. 6-9. BDL οι οποίοι μειώνουν και πάλι. 3 δίποντα έχουν πετύχει οι BDL στο μάτς. Καψάλης πέρασε. Κλέβει ο Μπέρτσος. Πολύ καλή άμυνα. Και πάσα στο Μαθιουδάκη. Και τώρα Μπέρτσος. Μπέλα. Σουτ για 3. Άστοχο. Ο Μαθιουδάκης. Το επιθετικό rebound.
rebound, κερδίζει φάουλ για βολές. Ο Μαθιουδάκης, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη μάχη μέσα στη ρακέτα, όπως και ο Σαμσόν Χαριτονίδης. Είναι οι δύο παίχτες οι οποίοι θα προσπαθήσουν με τις μάχες που δίνουν μέσα στο ζωγραφιστό να δημιουργήσουν μια υπεροπλία στη ρακέτα για τους BDL. Και από την άλλη, τη δουλειά στην περίμετρο θα την κάνουν ο Μπέρτσος, ο Κόλιας και ο Μπέλος. Τρεις παίχτες οι οποίοι μπορεί, μάλλον πέντε παίχτες οι οποίοι μπορεί να είναι λίγοι, ωστόσο είναι μάχημοι και αναμένεται να το παλέψουν πολύ. Άλλωστε και η No Limit 6 είναι. Κόλιας έκανε μεταφορά, δεν σφυρίστηκε. Ό,τι θέλω θα λέω, Κόλιος για 2, είναι άστοχος. Τώρα η μπάλα στο χέρι του Καψάλη. Καψάλης παίρνει ένα screen από το Ζέρβα, από το Ζερβό. Περιμένει, κλείνεται. Γιατράς. Όχι. Rebound από τον Μπέλα. Και τώρα Κόλιας, ανοιχτό γήπεδο. Φάουλ κερδίζει. Αμυντικό, πολύ σωστή υπόδειξη, γιατί δεν είχε προλάβει να στηθεί ο παίχτης στο No Limit. Βολές λοιπόν για τους BDL. Να πούμε ότι η μετάδοση αυτή γίνεται σε μαγνητοσκόπηση. Δεν υπάρχει live δυστυχώς από το γήπεδο της ΕΑΠ. Μαθιουδάκης, σε αυτό το σημείο να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, καθώς είμαστε αρκετά μπροστά, και στον Άρη για το κύπελλο Ελλάδος. Εδώ στο μεταξύ έγινε λάθος από τους παίκτες του BDL. Σταθόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Στάρ για 3 με λίγο ανεχόδοξο στήλ. Πάμε τον Μπέρτσο. Ο Μπέρτσος με την μπάλα. 7-9 το σκορ. Ο Μπέρτσος έχει απέναντι τον Καψάλη, το βαρύ πυροβολικό αυτής της ομάδας. Ωραία η πάσα του Μαθιουδάκη, μέσα στο καλάθι Μαθιουδάκη, τριπογυρίζει, κλείνεται, κλέπτυμα με φάουλ από τον Σταθόπουλο, ο οποίος βγάζει και μια ιαχή. Υπάρχει time out, πρώτο τηλεοπτικό, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, είχαμε ένα πολύ μικρό τεχνικό πρόβλημα και χάσαμε μία χαμένη βολή του Μαθιουδάκη. Βέβαια ευτυχώς διορθώθηκε άμεσα, γιατί ο κύριος Ιορδανίδης ανέβηκε σαν τον Ταρζάν στην κερκίδα και το έλυσε αμέσως. Ένας άνθρωπος που κάνει 15 πράγματα ταυτόχρονα εδώ στο μπασκετάκι. Βέβαια το θέαμα τον αποζημιώνει. 7-9 το σκορ. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε πολύ χαλαρό τέμπο μέχρι τώρα. Να κάτι που μπορεί να δώσει λίγη ενέργεια, μια σπίθα από τον Κόλια, ο οποίος κάνει το σκορ 19. Καψάλης πάει απέναντι στον Χαριτονίδη, στο χείρι, πάω το Μαθιουδάκη. Πρώτου... δύο καψάλιδες είναι. Ο κύριος Αρδανίδης μπορεί να τα κάνει όλα, τους παίκτες δεν τους έχει μάθει ακόμα, όμως με ρωτάει. Λάθος εδώ, και τώρα εφηδιασμός με τον Καψάλη, ο οποίος θα πάει στο lay-up, το χασε. Λοξοκοιτάει το διαιτητή για φάουλ, ο διαιτητής τον λοξοκοιτάει και αυτός, δεν κολώνει ο κύριος Πλέγας. Για 3 ο Μπέρτσος, 13-9, να ένα μεγάλο σουτ από τον Μπέρτσο. Για τα λέει, για τα 13-9.
Άστο από το σουτ, συνέχεια από τον Σταθόπουλο Μπέρτσος. Να πούμε λοιπόν ότι η Αταλάντα προηγείται με 2-0. Συγχαρητήρια στη Λεβερκούζα για την κατάκτηση στην Europa League. Όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Λάθος η πάσα από τον Μπέρτσο. Καψάλης στον εθνιδιασμό, πάτησε γερά. Καλή άμυνα όμως από τον Χαριτονίδη. Δεύτερη προσπάθεια. Οι δύο καψάλιδες συνεργάζονται και εμφανίζουν την μπάλα στο καλάθι. 14-11. 13-11, συγγνώμη. Μπέλας. Σουτάρι για τρεις. Είναι ένας δολοφόνος. Έξω από τα 6.75. Κάνει το σκορ 16-11. Γιατράς. Κλείνεται. Βγάζει έξω σου τριών πόντων με άστοχο από το Ζερβό. Από το Ζέρβα. Και τώρα ο Μπέλος. Ηρακιέα. Χαριτονίδης κλείστηκε. Μπέλος έπαιξε το παρκέ. Φάουλ έχει κάνει ο Ντίνος Μπέλος. Ο Ντίνος Μπέλας. Ήτανε το... Τι είχε δοθεί? Τεχνική ποινή. Αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό έχει δοθεί, μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο Ζερβός εκτελεί βολές. Είναι έξω στην πρώτη. Ο Ζερβός. Α, εσύ είσαι και το Ζερβό. Συγγνώμη, μην πήρε ρόλο έχουν Ζερβό. 0-2. 0-2 από το Ζέρβα. Η δεύτερη, θα λέγαμε ότι η μπάλα που έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι, αναπήδησε και έπαιξε εκτός. Ακούτε και τις κόρνες από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Άστοχος Σταθόπουλος, μάχεται το ίδιος και παίρνει το rebound, πετάει την μπάλα στα μούτρα του συμπαίκτη του που χάνει την κατοχή. Μπέλας στο ανοιχτό γήπεδο, θέλει να φύγει στον εφηδιασμό, χάνει για λίγο το κοντρόλ, βρήκε πάσα, Μπέρτσος από τη γωνία, άστοχος Μαθιουδάκης από κοντά, μέσα, 18-11, στο σύν 7 η Bolton Lie. Έχει σηκωθεί ο Καλέγιας για να επιστρέψει στο match, ο οποίος φαίνεται πως δεν είχε κάτι σοβαρό, περισσότερο τρόμαξε από την προηγούμενη πτώση του. Σταθόπουλος, Καψαλίνιο, σουτάρι για τρεις, αστοχή, rebound από τον Ντίνο Μπέλα. Και τώρα Μπέρτ. Μπέρτσος για τον Μπέλα. Φοβερή πάσα στον Κόλια. Αχ, εδώ κρίμα γιατί ήταν πολύ ωραία φάση αυτή. Καψαλίνιο, ελεύθερος, το ζυγίζει, το παίρνει, το βάζει. Ένας πολύ μεγάλος σκόρερ, ο ηγέτης των φετινών No Limit. Κάνει το σκορ 18-14. Είναι ο Limit, οι οποίοι είναι μια νεοσύστατη ομάδα που θέλουν να κατακτήσουν το μπασκετάκι. Την Development League, κάνουν πολύ καλή χρονιά. Πέρασαν το δεφορμάρισμά τους και πλέον βρίσκονται σε καταπληκτική κατάσταση. Μπέρτσος ανταποδίδει. 21-14. Η BDL είναι το αντίθετο. Είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία στη οργάνωση. Κατεβαίνει στο μπασκετάκι ανελιπώς εδώ και πολλά χρόνια. Σουτάρει για τρεις ο Καψαλίνιο. Αστοχή, rebound του Καλέγια, του Ζερβού. Και τώρα ο... Καψάλι σουτάρι για τρεις, αστοχή και αυτός. Τέλος για το πρώτο δεκάλεπτο. 21-14, προβάδισμα 7 πόντων για τους Bolton Lie, οι οποίοι έχουν μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι και ελέγχουν την κατάσταση. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Το ημίχρονο εδώ στην ΕΑΠ
Το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στη Νέα ολοκληρώθηκε με σκορ 21-14. Δεν ξέρω, κάτι έχω πάθει σήμερα. Κάποιος με έχει ματιάσει. Πολλά σαρδάμ. Καλέγιας για τρεις από τη γωνία. Είναι άστοχος. Rebound. Επιθετικό. Γυρίζει ο Σταθόπουλος και παίρνει φάουλ από το Χαριτονίδη. Ή το Μαθιουδάκι μαζί. Πήδηξαν. Θα δούμε που έχει χρεωθεί. Σε ένα ψηλό πάντως. Σταθόπουλος ευστοχή με χέρι αλφάδι. 21-15. Είναι όλοι με οι οποίοι θέλουν να ανακάμψουν και να αντιδράσουν. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Είναι όλοι με οι οποίοι, παρότι είναι πρώτοι, τα περισσότερα τους παιχνίδια τα έχουν πάρει σε χαμηλό τέμπο και σβηστά, δηλαδή με μικρές διαφορές. Βρίσκουν όμως πάντα τον τρόπο και επιβιώνουν στα θρίλερ. Να δούμε αν σήμερα οι Bold Online έχουν κάποια διαφορετική άποψη. Ωραίο high-low, ο Μπέλλας όπως δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Rebound αμυντικό από τον Σταθόπουλο. Σταθόπουλος κινείται στον περίμετρο, κακή έμπνευση. Ευνηδιασμός με τον Κόλια που φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο απέναντι στον Καψάλη. Τι ήταν αυτό? Δεν τα κατάφερε ο Κόλιας. Καλέγια στη γωνία, πιάνει την μπάλα και άπαξ την και την πιάσει. Πήγα να πω ότι δεν το χάνει με τίποτα, τελικά έκανε airball. Κι άλλος ευνηδιασμός, Κόλιας, σκοράρει, δεν πρόλαβε ο Καψάλης. 23-16, προβάδισμα 7 πόντων για τους BDL, οι οποίοι έχουν παγιώσει τη διαφορά εκεί, στους 5, στους 7, στους 5, στους 7. Εκεί κυμαίνεται το σκορ. Καψάλης. Ένα sidestep και εκτέλεση για τρεις. Είναι χάρμα αφθαλμών. Χαίρεσαι να τον βλέπεις. 23-19 διαχειρός Καψαλίνιο. Μπέρτσος. Περνάει, κλείνεται, πέφτει, φάουλ. Αθελά του νομίζω τον βρήκε χαμηλά ο Καψάλης. Ετοιμάζω να περάσει και ο Γιάς και ο Γιατράς. Όχι, τελικά δεν θα μπει ακόμα. Μαθιουδάκης, κοιτάξτε εδώ πως πηγαίνει τον αντίπαλό του προς τα μέσα. Παίρνει φάουλ από το Σταθόπουλο, βολές είναι για τον Μαθιουδάκη, ο οποίος είναι ένα παιδί με τρομερή δύναμη. Εκμεταλλεύεται τη μυϊκή του μάζα, φτάνει μέχρι μέσα και παίρνει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι ότι συνήθως δεν είναι εύστοχος στις βολές. Να δούμε αν τώρα θα κάνει κάτι διαφορετικό από τη γραμμή. Η πρώτη βολή στον κάλαθο των Αχρήστων. Παραμένει το 23-19. Η δεύτερη ακόμα χειρότερη, όμως είναι εκεί ο Μπέλλας για το επιθετικό rebound. Σουτάρει για τρεις. Αχ, εδώ η μπάλα που παίζει ένα άσχημο παιχνίδι του Μπέλλα. Καψάλης πέρασε απέναντι στο Χαριτονίδη. Ανάποδο, lay up! 23-21. Φοβερή προσπάθεια. Και μειώνουν στους δύο, αλλά γρήγορα οι BDL έχουν απάντηση. Με αυτή την πάσα ολόκληρου γηπέδου του Μπέρτσου για τον Κόλια, ο οποίος έμεινε ξεχασμένος και τελείωσε τη φάση με το lay up με το δεξί. 25-21. Σταθόπουλος, τι ήταν αυτό? Την πήρε ο αέρα. Την μπάλα στα χέρια του Κόλια. Γρήγορα και πάλι συνδυάζεται εξαιρετικά με τον Μπέρτσο. Καλάθι και φάουλ. Ο Καψάλης έξαλλος με τον εαυτό του, με τους συμπαίχτες του, δεν ξέρω με τι. Time out. Καλή ο Γιατράς. 27-21, γυρίζουμε σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Δεν πιστεύω να φύγει κανείς. Είμαστε και πάλι μαζί σας. 27-21, προβάδισμα 6 πόντων για τους BDL. Συμπληρωματική βολή από τον Κόλια, ο οποίος κάνει όργια στο
στο δεύτερο δεκάλεπτο και βάζει και τη συμπληρωματική βολή. 28-21, προβάδισμα 7 πόντων για τους Bold Online, οι οποίοι θέλουν σήμερα την νίκη για να πατήσουν γερά στα πόδια τους στη μάχη που δίνουν για να μπουν στα play-in. Δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι του Καψάλη. 28-24, 28-23, η διαφορά που έχει στους 5. Λάθος από τον Μπέρτσο. Σταθόπουλος για 3, μέσα! 28-26, πάρα πολύ γρήγορα αντιδρούν οι No Limit. Με τον Σταθόπουλο, ο οποίος έχει αυτό το περίεργο release, αλλά εδώ είναι αποτελεσματικός. Ξανά στους 2 η απόσταση, Ματσουδάκης με τον Σαμψόν. Μπέλα δεν εκτελεί σε πρώτο χρόνο, ζυγίζει τις επιλογές. Περνάει στο Ματσουδάκη, φάουλ για βολές. Αυτά τα συνεχή pick and roll των BDL δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα, ενώ τώρα θα περάσει ο γιατράς. Στον πάγκο θα κάτσει ο Σταθόπουλος. Έξω πρώτη από το Μαθιουδάκη. Ο Μαθιουδάκης, ο οποίος συνεχίζει να στάρει από τη γραμμή σαν το Λεσόρ. Εντάξει, ο Λεσόρ βάζει τη γραμμή. Μέχρι αύριο να πάσουμε. Δεν το βλέπω να βάζει πολύ. Καλέγιας για την ισοφάριση. Άτυχος. Rebound του κόλλου. Μπέρτσος. Μαθιουδάκης. Λάθος, κλέψιμο. Μπάλα και πάλι για τους No Limit. Καλέγια, step back, εκτέλεση. Δεν είναι καλά σήμερα. Έβαλε το πρώτο τρίποδο της ομάδας του, αλλά έπειτα έχει συγκίνηση. Πέρτο. Μπέλας. Περιμένει το Χαριτονίδη. Κρατάει ο Μπέλας. Βγάζει στον Μπέρτσο. Πολύ κακό το σούτ του. Τον μπάλα και πάλι για τους No Limit. 5 και 31 για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. 28-26 προβάδισμα για τους BDL. Καψαλίνιο. Είναι πιο γρήγορος, τον περνάει στην τρίπλα, σπάσιμο Μέσης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Κόλλιας. Πέρασε, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Να ο Κόλλιας. Ακόμα ένα καλάθι από τον Κόλλια. 30-26. Είναι on fire σε αυτή την περίοδο. Η απάντηση έρχεται από τον Ζερβό. 30-28 με το καλάθι από κοντά. Μου έκανε μεταγραφή. Έφυγε. Μπέρσος. Χαριτονίδη. Κλέβει ο γιατράς. Και γρήγορα ο Καλέγιας στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει και ο γιατράς. Αλλού κοίταζε ο γιατράς. Αλλού κοίταζε ο Καλέγιας. Αλλού εδώ στην μπάλα. Συνεννόηση. Μπουζούκι. 30-28 παραμένει, 4-19. Την μπάλα στα χέρια του Χαριτονίδη. Σουτ για 3. Του Κόλλια, άστοχο. Ριμπάουντ αμυντικό με τον Καλέγια. Περνάει μπάλα στον Καψάλη, για να τον δούμε. Γύρισε τις επιλογές του, πάει κοντά στο καλάθι. Πάρα πολύ ωραίο το κόψιμο, αλλά κακό το ανάποδο λέει από τη γιατρά. Παράβαση 8 δευτερολέπτων από τους No Limit. Από τους BDL, time out έχουμε.
Επιστροφή σε λίγο, μη φύγε. Και 43 για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Παιχνίδι μέχρι στιγμής που το ελέγχουν οι δύο ομάδες, δεν έχει ξεφύγει. Καψάλι για 3. Airball. Το rebound επιθετικό και άλλο τρίποντο από την κράτη για πράσινο. Ο Χαρτονίδης ελευθερώνει για τον Κόλια. Κόλιας φοβερή έμπνευση, λίγο πιο δυνατή πάσα για τον Μπέρτσο. Από κοντά ο Μπέρτσος δεν μπορεί. Rebound του Καλέγια. Καψάλης. Περιμένει ο Σταφόπουλος. Νάτος ο Καψάλης. Πέρασε, πάει πέναντι στον Μπέλα. Σκοράρει 30 όλα. Ισοπαλία στο παιχνίδι μετά από ώρα. Είναι ο Λίμιτ. Καλύπτουν το χάντικα των 7 πόντων. Πέρασε ο Μπέλας, δεν μπορεί. Rebound από ποιον, από κανέναν. Και τελικά ο Καψαλίνιο είναι αυτός ο οποίος υποφελείται. Στοχεί ο Καψάλης, ο Μπέρτος στο rebound. Μπέρτσος. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Μπέρτσος για 3. Με χέρι Αλφάδη. 33-30 διαχειρός Μπέρτσου. Η BDL που πάνω που ισοφαρίστηκαν δεν αφήνει το προβάδισμα και πάλι πηγαίνουν στο συν 3 με την εκτέλεση αυτή του Μπέρτσου. Για τράσα από κοντά. Αστοχή ο ίδιος στο rebound. Όχι, ο Σταθόπουλος. Μπορεί ούτε αυτό να σκοράρει. Κόλιας, ανοιχτό γήπεδο, πατάει γερά. Το σταματάει στα ίσια ο Καψάλης. Η μπάλα είναι για τους BDL. Γιατί έσκασε πρώτα στο παρκέ και μετά βρήκε στο σώμα του Κόλια. Αυτό θεωρεί ο κύριος Αποστολόπουλος. Μπέλα. Σαμψόν. Η μπάλα ακροβατεί και πέφτει στο καλάθι. 35-30. BDL που πάνω που ένιωσαν και αυτή την ανάσα των No Limit θέλουν να αντιδράσουν ξανά και έχουν πάει τη διαφορά στους 5. Μπέλας περνάει, κόβεται στα ίσια από τον Καψάλη. Φάουλ κερδίζει ο Καψάλης και βολές. Όχι, συγγνώμη, δεν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Οι No Limit έχουν 4 ομαδικά, όχι BDL. Καψαλίνιο. Κατάει την μπάλα, κλείνεται, step back, αστοχή. Η μπάλα κυλάει εκτός τερέν. Τα 5-30 το σκόρ, μπάλα στα χέρια του Μπέρτσου. Ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία, άστοχο από τον Κόλια. Τελευταία επίθεση για τους No Limit. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα, λιγοστά, 3,5-4 δευτερόλεπτα, αν εξαντληθεί ο χρόνος επίθεσης. Έχουν να δώσουν όμως και 2 φάουλ οι Golden Line, να δούμε αν θα κάνουν. Καψάλης.
περιμένει ο Ζερβός, τελικά εκτελεί ο Καψάλης. Σουτ από μακριά, airball, τελειώνει το ημίχρονο 35-30, γυρίζουμε σε λίγο. Άρα θα κάνουμε τα νεβούμε κι όμως. Θα πάρεις το μάτς. Τι με εκτέλει. Θα πάμε έτσι νωρίς. Αναγκαστικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάλι. Την μπάλα στα χέρια των BDL που έκαναν γρήγορα το λάθος. Και ο Καψάλης θέλει να ευνηδιάσει. Πάει στο drive, είναι άτυχος. Rebound του Μπέλα. Και Μαθιουδάκης μακριά από το πεδίο δράσης του. Τώρα φαίνει στον Κόλλια. Ζητάει ο Χαριτονίδης την μπάλα για να αποστάρει. Και τώρα έχει στην πλάτη το Ζερβό. Χαριτονίδης πηγαίνει χαμηλά. Αστοχή, νέο rebound από τον ίδιο. Η μπάλα πέφτει μέσα. 37-30. Καψάλης. Κλέβει ο Χαριτονίδης με τα μακριά του χέρια σαν μπλοκάμια. Μπέλα στο drive. Βέβαια. 39-30. Η BDL πατούν γκάζι. Καψάλης. Έλα το έπαιξε. Για τράστο εσού τριών πόντων. Όχι. Μπέρτσος. Ωραία, πότε, πότε θα πάτε. Χαριτονίδης. Μπάλα στα χέρια του Μαθιουδάκη. Χαριτονίδης για δύο. Ευστοχή. 41-30 το σκορ διαχειρό Σαμψόν. Χαριτονίδη. Καλέγιας για τρεις. Άστοχος rebound του Χαριτονίδη. Και τώρα ο Μπέλλας. Θα περάσω μισό ρίξη, μισό ρίξη. Χαριτονίδης. Τσάω, θα περάσω για. Κόλια. Ο Μπέλλας περιμένει και πυροβολή για τρεις. Εδώ αν το έβαζε αυτό θα έστελε για πρώτη φορά στους 14. Τους BDL ήταν άτυχος. Καψάλης περνάει, γυρίζει αστοχή. Rebound του Σαμψού Χαριτονίδη. Και τώρα ο Μπέρτσος. Κρατάει την μπάλα Μπέρτσος. Στάκι 25. Για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Χαριτονίδης χαμηλά με τον Καλέγια. Έχει ψωμετρικό πλεονέκτημα αλλά είναι δυνατό πεδίο Καλέγια. Προσπαθεί να ανταποκριθεί. Γυρίζει ο Χαριτονίδης. Υπέροχη προσπάθεια. Εξαιρετικό ρολάρισμα στο σώμα του αντιπάλου. 43-30. Για πρώτη φορά στους 13 διαφορά. Γυρίζουμε σε λίγο μετά το time out. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο Προμηθέας Park. 43-30 το σκορ, προβάδισμα για την ομάδα των BDL. Καψάλης με την μπάλα. Ετοιμάζουμε και μία προστίκη No Limit που θα έρθει την τελευταία στιγμή από ό,τι μαθαίνω. Καλέγιας επιτίθεται πολύ ωραία και εκτελεί από μέση απόσταση. Απενεργοποίησε την άμυνα του αντιπάλου του και τελείωσε τη φάση. Για να δώσει προβάδισμα για να μειώσει μόνο την διαφορά στους 11. Καψάλης πάει μέσα στο κι. Rebound από το Χαριτονίδη. Ο οποίος ελευθερώνει για τον Κόλλια. Οι BDL το πηγαίνουν πρίμα το παιχνίδι ως τώρα. Αλλά κάτι αντίστοιχο έκαναν νωρίτερα και η Μπαρχελώνα. Οι οποίοι όμως στην τελευταία περίοδο κουράστηκαν και λίγο ψύχησαν. Μαθιουδάκης παίρνει φάουλ. Θα πάει στις βολές. Αλλά αυτό είναι δώρο άδωρον για τον Μαθιουδάκη που στις βολές έχει αλλεργία. Μέσα η πρώτη, μάλιστα. Με διαψεύδει ο Μαθιουδάκης. Κάνει το σκορ 44-32. Εντάξει.
είπαμε. Ο Κόλλιας όμως παίρνει το επιθετικό rebound και στέλνει την ομάδα του στο σύν 14. Καλέγιας. Άστοχο από το σούτ του Χαριτονίδη στο rebound. Μπέρτσος έχει φύγει πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο Χαριτονίδης. Και ευστοχή. 48-32. Ζητάει φάουλ ο Σταθόπουλος, δεν υπήρχε κάτι εδώ. Αν υπήρχε κάτι ήταν αμυντικό φάουλ. Στους 16 την BDL. Απίστευτα πράγματα. Απέναντι στους πρωτοπόρους No Limit. Κλέβει ο Μπέλας. Προς στιγμή ο Καλέγιας πετάει, το βάζει με το φλότερ. Χρειάζονται τον Καλέγια No Limit. Φωνάζει ο γιατράς από τον πάγκο. Μπέρτσος για τον Μπέλα. Σε αυτό το pop-out εκτελεί ο Μπέλα. 51-34. Στο συν 17 η καταπληκτική σήμερα BDL. Πολύ soft εμφάνιση στον No Limit σήμερα. Για τον Κόλλια. Βήματα από τον Κόλλια. Yeah. 51-34 το σκορ. Καλέγιας. Καλέγιας ζητάει τον Καψάλη να έρθει κοντά του. Τελικά δεν είναι Σταθόπουλος. Σταθόπουλος βγάζει έξω. Ζερβός για τρεις. Άστοχος. Rebound αμυντικό από τον Μπέλα και τώρα ο Κόλλιας. Μπέλας. Το σκέφτηκε, δεν το πήρε, έβγαλε στον Κόλλια. Δύσκολο σουτ. Μάχες για το rebound, το Σαμψό Καριτονίδης δεν τα καταφέρνει. Ο Καλέγιας επωφελείται. Καλέγιας κλείνεται, λάθος πάσα, Μαθιουδάκης κλέβει. Οι BDL ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση. Από το 30-30 έχουν τρέξει ένα 21-4. Νάτος ο Παπαχριστόπουλος τον No Limit και να η ευκαιρία τους τώρα να αλλάξουν τους συσχετισμούς του αγώνα. Μπέλας, ωραία πάση στο Χαριτονίδη. 53-34, όπως η Τσεσεκά στην πόλη με τον Ολυμπιακό. Καλή time out ο γιατράς για να ηρεμήσουν το limit και να περάσει ο Παπαχριστόπουλος στο match. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο παιχνίδι περνάει ο Παπαχριστόπουλος ο ψηλός. Φρέσκος, για να δούμε τι μπορεί να δώσει. Αν μπορεί να γυρίσει αυτό το μάτι. Καψάλης για τρεις. Καλή επίθεση. Καψάλης όμως σημαδεύει το ταμπλό και μόνο. Τούβλο. Μαθηδάκης. Κόλλιας. Για τον Χαριτονίδη. Ρολάρι στο σώμα του Παπαχριστόπουλα. Στο χ. Ζητάει φάουλ. Νομίζω ήταν φάουλ. Δεν πήρε κάτι. Καψάλης φάουλ και βολές. Φωνάζει ο Χαριτονίδης για την προηγούμενη φάση, στον Πλέγα. Σε κόσμο ύφος, ο Σαμψόν, ένας gentleman του μπασκετάκι, τον παρκέ γενικότερα. Κόσμο για αυτή την διοργάνωση και για την SKI, συλλήφθην. 53-34 το σκορ. Ο Καψαλίνιο συνεχίζει να κάνει ένα κακό δεύτερο ημίχρονο. Κάνει και τη δεύτερη, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον έτερο Καψάλη, ο οποίος περνάει, δίνει στον Παπαχριστόπουλο. Καλέγιας, αυτό είναι πέναλτι και το βάζει. Πολύ καλό σουτέρ. Και τώρα ανεβαίνουν ψηλά για να πιέσουν το limit. Κοιτάξτε εδώ, σαν πεινασμένη λύκη. Κλέβουν την μπάλα, αλλά με φάουλ από τον Χαριτονίδη. Okay. Τεχνική ποινή στον πάγκο.
από τον Μπλέγα, σωστά, γιατί ήταν λίγο too much η αντίδραση. Τι? Τεχνική ποινή τελικά στον γιατρά. Μία φράση που έχει υποθεί πολλές φορές και στο παρελθόν. Μπέρτσος αστοχή, οπότε ουσιαστικά δώρο άδωρο η τεχνική ποινή. Οι διαιτητές δεν κατάλαβαν ότι έχει ακουστεί η κόρνα, γιατί υπάρχει τώρα time out. Εντάξει, λογικό να μην το καταλάβουν, έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο και αποσυντονίστηκαν. 56-37. 56-37 είναι το σκορ, προβάδισμα για τους BDL με το τρίποντο που πέτυχαν νωρίτερα και τώρα... Την μπάλα είναι για τους No Limit, περνάει χαμηλά. Γιατράς από τη γωνία, καλό είναι, φάνηκε και καταλήγει στο στόχο. 56-40 και πάλι ψηλά πιέζουν οι No Limit. Δεν καταφέρουν να κλέψουν το Μαθιουδάκης με την μπάλα. Και τώρα ο Μπέλα. Σε σετ παιχνίδι στα σίγουρα χέρια του Μπέλα. Σου τριών πόντων άστοχο, ριμπάντο του Βαχριστόπουλο. Του βάζει στο παρκέ. Καλέγιας. Τα σουτάρια τρεις. Είναι άστοχος, ριμπάντο από το Χαριτονίδη. Παπαχριστόπουλος πιέζει τον Χαριτονίδη, ο οποίος κατεβάζει και βρίσκει τον Κόλια. Πάει στο drive απέναντι στον Καψάλη, πολύ δύσκολο καλάθι. 58-40. Γιατράς, δεν τα καταφέρει. Μέλλα. Μπέρσος και τώρα Μπέλας. Πάει απέναντι στο γιατρά, βγάζει έξω. Αργή επίθεση, κλέβει ο Παπαχριστόπουλος. Καστή πάσα, Καψάλης, δεν γίνεται να χαθεί αυτό, χάθηκε. Επιθετικό rebound από τον γιατρά. Ναι, ευκαιρία, το είπα σκεφτό ο Καψάλης. Εντάξει, τι να πει κανείς. Το φάγαμε. Τι να πει κανείς. Και στην άλλη πλευρά, ο Μπέλας βάζει, όχι, δεν βάζει ούτε αυτό στο καλάθι. Καλέγιας για τον γιατρά. Γιατράς καστή για τον Καλέγια, δεν εκτελεί. Υπάρχει τρομερό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Oh. Εντάξει. Τι να πω μετά από αυτό. Κόλιας. Περιμένει. Θα πάει σε σετ επίθεση. Μία επίθεση. Για να πάμε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Παίρνει φάουλ ο Μπέρτσος. Ήταν μόλις το τρίτο μαδικό. Τον No Limit. Κόλιας για μπάζερ μπίτερ, όχι, rebound, πέταξε ο γιατράς, όχι, τέλος, 10 λεπτά, 58-40, γυρίζουμε σε λίγο. Εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Ένα δεκάλεπτο απέμεινε για να δούμε αν οι No Limit μπορούν να κάνουν αυτό που στην παρούσα φάση και βάσει τη εικόνα του μοιάζει ακατόρθωτο. Να γυρίσουν δηλαδή αυτό το μάτι. Σταθόπουλος. Ωραίο καλάθι, 58-40. Μπέρτσος. Περνάει, παίρνει φάουλ. Είναι το χομπιμπόνι. Όταν να ξαναβρίσκεις.
48, άμα ρίξαν και τα βγάλω, ζήσαμε. Κόλλιας πετάει την μπάλα στο κιτ. Καλάθι για τους Golden Lion. Στο τριών πόντων είναι άσοχο rebound από το γιατρά. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τους No Limits με τον Καψάλη, ο οποίος βγαίνει προς τα έξω, ένα σουτ για την Ελπίδα. 60-45. Για να δούμε. Υπάρχει ελπίδα. Μεγαλύτερη σημασία, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να το πιστέψουν. Μπέλας, βγάζει έξω λάθος. Ακουραστά. Ακουραστά, ναι, είναι ακουσάρικο. Καλό. Κρασκόνο, είναι κάποιο εδώ. Πόσο είναι τα παιδιά και τα ξέρω. Παπαχριστόπουλος. Την μπάλα πηγαίνει έξω, Παπαχριστόπουλος το lay-up. Ένα floater εδώ ουσιαστικά από την τυρί. Ο ίδιος σώζει το rebound, Καψαλίνιο. Εδώ χρειάζονται σκόρι No Limit για να ξαναμπούν στο μάτς. Αν σκοράρουν αλλάζει η ψυχολογία. Καλά, όχι φάουλ, ναι βολές. Δύο βολές για τον Καψάλη. 7-53. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, αρκεί να το πιστέψουν οι No Limit. Η γλώσσα του σώματός τους έδειχνε μία παράδοση σε όλη την τρίτη περίοδο, αλλά τώρα δείχνουν να ανακάμπτουν, αλλά χρειάζονται και τύχη και εδώ δεν την έχουν, ο Καψάλης. Είναι πολύ άτυχος, βάζει τη δεύτερη. 60-46, διαφορά 14 πόντων, πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι No Limit, αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν τους έχει ωφελήσει κάπου, γιατί σπάνε με ευκολία το press οι παίχτες των BDL. Μπέρτσος, πάνε σε μεγάλες επιθέσεις 24 δευτερολέπτων. Μπέλος, περνάει, παίρνει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Ο Ντίνος Μπέλας, ο οποίος εδώ τρύπησε την άμυνα και μάλιστα επιτέθηκε στη λήξη του χρόνου. Δίνος Μπέλος, ένα πολύ έμπειρο παιδί. Γενικότερα οι BDL όλοι τους ξέρουν πολλά καντάρια μπάσκετ και αυτό είναι σημαντικό. Και παρά το γεγονός ότι είναι λίγοι, καταφέρουν και ανταποκρίνονται στα παιχνίδια. Ο Μπέλας έχασε την πρώτη βολή, σπάνιο για αυτόν. Βάλε τη δεύτερη. Δεν συνεχίζει να χάνει πολλές ο Μπέλας. 61-46. Ευκαιρία για τους No Limit να κατεβάσουν την αλληλή διαφορά. Πριν μπούμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν θα έχω πολλές θέσεις. Καψάλης. Σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ο Μπέλας στο rebound. Μπάλα στο corner, στη γωνία. Μπέλας. Πάρουν την μπάλα οι παίχτες στον No Limit με τον Καψάλη. Καψάλης περιμένει κάποιο στήριγμα. Δίνει στον Καψαλίνιο, σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Είναι εκεί ο Παπαχριστόπουλος. Αλλά δέχεται το στόχο από τον Χαριτονίδη. Πολύ καλή άμυνα από τον σέντερ των BDL. Πρέπει άμεσα ενώ λίμιτ να κατεβάσουν τη διαφορά σε μονοψήφιο για ψυχολογικούς λόγους. Σταθόπουλος προσποίηση, δεν εκτελεί. Φωνάζουν όλοι για βήματα. Καψάλης παίρνει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Είχε την ευκαιρία να πάρει το maximum. Δυνατό τσεκάρισμα με το σώμα με το Χαριτονίδη. Τελικώς θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές.
αλλά συνεχίζει να είναι άστοχος. Και όταν ο καλύτερος σου γκάρντ είναι άστοχος στις βολές σε ένα μάτς που κυνηγάς με μεγάλες διαφορές, δεν έχεις μεγάλη. Έξω και η δεύτερη, αλλά όχι, τελικά δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Κορυμπάουν, Μαθιουδάκης, Μπέλλας. Περνάει ο Μπέλλας, κρατάει την μπάλα, κλείνεται. Πέρασε όλο τον κόσμο και φτάνει στο lay-up, αλλά δέχεται το stop με foul και τεχνική ποινή στον Καψάλη. Τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στον Καψάλη. Δεύτερη τεχνική ποινή που δέχονται είναι ο Λίμιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Τα νεύρα είναι σε τεντωμένο σκηνή. Άλλωστε αυτή είναι ίσως η χειρότερη εμφάνιση της χρονιάς. Υπάρχει μία ένταση, κάποιες διαμαρτυρίες. Το 2, ο Καψάλης. Μπέρτσος εκτελεί αστοχή. Δεύτερη φορά που χάνουν τη βολή της τεχνικής ποινής η BDL και συγκεκριμένα ο Μπέρτσος. Τώρα ο Μπέλλας πάει στη γραμμή. Οι δύο Καψάλης έχουν 4. Μπέλλας, αυτός είναι εύστοχος. Κάνει το σκορ 62-46. Έξω η δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Κόλια, η μπάλα είναι για τους Νολίμι. Δέχτηκε το stop ψηλά και συνέχεια από το σώμα του ίδιου. Η μπάλα έφυγε εκτός. Σαφόπουλος. Για τρας χαμηλά στον Καλέγια. Εκτελεί για δύο, πήρε φάουλ και θα εκτελέσει βολές από τον Κόλια το φάουλ. Ευκαιρία για γρήγορους πόντους εδώ για τους Νολίμιτ από έναν πολύ καλό σουτέρ όπως ο Μιχάλης Καλέγιας. Σε ένα σημείο του παιχνιδιού που, το ξαναλέω, δεν έχουν την πολυτέλεια να χάνουν βολές οι Νολίμιτ. Θα μπορούσαν, αν τις είχαν βάλει, να έχουν κατεβάσει διαφορά στο μονοψήφιο. Αλλά η κατοδαιμονία από τη γραμμή συνεχίζεται. 62-46 παραμένει με τον Καλέγια να σπαταλά την πρώτη. Χάνει τη δεύτερη. Τίποτα δεν πήραν εδώ οι Νολίμι. Μπέρτσος, πάσα για τον Κόλια. Κάνε την πάθα στο εδώ. Καψάλης. Περνάει, πατάει γερά. Παπαχριστόπουλος. Καψάλης δεν μπορεί να σκοράρει. Σκοράρει μάλλον, δεν παίρνει το φάουλ όμως. 62-48. Δεν διαμαρτύρεται γιατί αν έπαιρνε δεύτερη τεχνική ποινή θα έφευγε. Μπέλλας γυρίζει, αστοχή. Η μπάλα είναι για τους Νολίμιτ από τα χέρια του Χαριτονίδη. Έχουμε time out, επιστροφή σε λίγο. 5 και 28 απομένουν για το φινάλε ενός αγώνα που στο δεύτερο ημίχρονο, όπως όλα δείχνουν, η BDL το ελέγχει και με το παραπάνω, αλλά τίποτα ακόμα δεν έχει κρυφτεί οριστικά. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει ο Σταθόπουλος. Επιτίθεται άμεσα, πετάει την μπάλα ανορθόδοξα. Το σχεδίασε. Εν πάση περιπτώσει. 62-48 παραμένει και άλλη χαμένη ευκαιρία. Μπέλα. Μπέλα κρατάει. Με τον Παπαχριστόπουλο που προσπάθησε από πίσω να του κλέψει. Έμπειρος ο Μπέλας, δεν τζιμπάει. Τρίποντα από τη γωνία. Δεν θα μπει. Ριμπάουντ από τον Παπαχριστόπουλο. Παπαχριστόπουλος περνάει το Χαριτονίδη. Βγάζει έξω στον Καψάλη για την ελπίδα. Όχι. Rebound από τον Παπαχριστόπουλο. Βάζει την μπάλα χαμηλά, εκτελεί, αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Χαριτονίδη.
Δεν μπορεί ο Παπαχριστόπουλος να γίνει παράγοντα στο παιχνίδι μέχρι στιγμή. Άρχισε να έρθει. Παίζει και αυτό το ρόλο. Μπέρτσος, Μαστιδάκης για τον Μπέλλα. Περνά ο Μπέλλα. Κλέβει ο Παπαχριστόπουλος. Πάει σε ένα post to post. Εδώ, πολύ ανορθόδοξα τον πετάει και μπαίνει. 62-50. Είναι όλοι με ελπίζουν ακόμα. Χαριτονίδης κάνει λάθος, αλλά δεν βγαίνει να κλέψει εκεί ο Σταθόπουλος. Κόλλησε και ο Μπέλλας διόρθωσε. Και κάπως έτσι πάνε το press οι παίχτες στον BDL. Κόλλιας. Μπέλλας παίρνει φάουλ, όχι βήματα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και η Real Madrid, μια ομάδα που έχει συνηθίσει να κερδίζει και να παίρνει τα thriller, θα το παλέψει μέχρι τέλους. Ελεύθερος Σταθόπουλος, έξτρα πάσα, αυτή είναι η ευκαιρία τους. Αλλά είναι πολύ κακό το σούτ, τα λέγε. Θα περάσει ο γιατράς στη θέση του, ο Καλέγιας που είναι κουρασμένος. Έβαλε κάποια σουτ στην τρίτη περίοδο που τα είχαν ανάγκη, αλλά σε γενικές γραμμές για την κλάση που έχει κινηθεί σε ριχάνερα. Κλέβουν την μπάλα, είναι ο limit, ευνηδιασμός. Γιατράς θα πάει στο lay-up, καλάθι, 62-52. Ελπίζουν ακόμα ενώ limit με τον γιατρά ο οποίος μπαίνει στο παρκέ και δίνει ενέργεια. Εδώ δίνει μάχη με τον Χαριτονίδη. Χαριτονίδης περνάει το κέντρο, πάει απέναντι στον Καψάλη, βγάζει έξω. Κόλλιας, ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία. Δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Παπαχριστόπουλος φάουλ. Από τον Χαριτονίδη φωνάζει για διαδιθλητικό τώρα. Ήταν το τέταρτο ομαδικό αυτό. Το συζητούν για διαθλητικό οι δύο διαιτητές. Δεν θα αναβαθμιστεί το φάουλ. Δεν έκαναν challenge no limit. Παπαχριστόπουλος στην επαναφορά. Η διαφορά στους 10. Καψάλης. Κρατάει ο Καψάλης. Παπαχριστόπουλος δεν απειλεί από εκεί. Όχι, θα το πάρει τελικά. Όχι, δεν είναι καλό. Δεν προλαβαίνει ο Καψάλης. Χαμένη ευκαιρία για τους νόλοι μου το βοηθό. Οι οποίοι νομίζω θα συνεχίσουν να προσάρουν. Μπέρτσος, Μπέλλας. Περνάει ο Μπέλλας. Πασάρι στο Μπέρτσο. Κακό τελείωμα. Παπαχριστόπουλος στο rebound. Και τώρα ο Καψάλης. Τα φτάρει για τρεις. Πολύ άσχημο το σου. Κόλλιας. Περνάει. Ούτε αυτό θα μπει. Rebound από τον Παπαχριστόπουλο. Δίνουν δικαιώματα οι BDL με τα συνεχόμενα χαμένα lay-up σε ένα μάτι που θα μπορούσε να το έχουν καθαρίσει εδώ και ώρα, γιατί η νόη limit είναι τραγική. Γιατράς. Καψάλης παίρνει φάουλ βολέσιμο. Στα 2-1. Είναι απορία άξιο πως αυτό το παιχνίδι είναι ακόμα ζωντανό, γιατί χάνουν πάρα πολλά εύκολα κατάσταση BDL. Υπάρχει και κούραση, 5 άτομα έχουν βγάλει ένα ολόκληρο 40 λεπτό. Αλλά όπως και να έχει, θα μπορούσε αυτό το μάτς να έχει πάρει το δρόμο του εδώ και ώρα. 62-53 μετά από πάρα πολύ ώρα σε μονοψήφια τιμή. Μία στις δύο. Παλεύει ο Παπαχριστόπουλος και κερδίζει την κατοχή. Μάλιστα.
1.58 για τη λήξη. Διαφορά σε 9 μπάλα, no limit. Καψάλης, σουτάρει για 3. Μέσα! 62-56, τρέξιμο. Και τεχνική ποινή, τεχνική ποινή στον Καψάλη. Ρε Σάβα. Τεχνική ποινή στον Σάβα Καψάλη που αποβάλλεται. Η χειρότερη στιγμή για τεχνική ποινή ήταν αυτή. Ο Μπέλας θα εκτελέσει αυτή την βολή της τεχνικής ποινής. Όπως το είδα διευθυντικού οφθαλμού, δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός, όμως ενδεχομένως η μπάλα να ήταν και για τους no limit. Μπέλας αστοχή. 0 στις 3 βολές τεχνικής ποινής η Bold Online. Άλλο παιχνίδι πλέον, η No Limit ελπίζουν. Παίρνει την μπάλα ο Μπέλας, λύνεται, παίρνει φαουλ. Βολές, νομίζω είναι στο χειρότερο παίχτη για να κάνεις φαουλ. Ο Μπέλας είναι πολύ καλός στερ, ασχέτως αν έχασε μία νωρίτερα. Και νομίζω δεν υπήρχε λόγος τόσο γρήγορα να κάνεις φαουλ. Δυστυχώς είναι στο χειρότερο. Βέβαια, όλα θα κρυφθούν εκ του αποτελέσματος. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 62-56. Μέσα η δεύτερη. 63-56. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Γυρίσαμε για τα τελευταία 1.52. Γυρνάει αυτό το μάτς. Για να δούμε. Οι No Limit έχουν επιστρέψει κατά το ίμιση. Καλέγιας για 3. Όχι, αλλά είναι εκεί ο Σταθόπουλος και το βάζει. 63-58. Και ξαφνικά έχουμε μάχη. Χαριτονίδης. Ζήτησε φάουλ, δεν πήρε κάτι ο Καλέγιας. Πέρασε ο Χαριτονίδης. Κόλλιας, 1-35. Κόλλιας με την μπάλα. Χαριτονίδης παίρνει εκεί χαμηλά με τον Παπαχριστόπουλο, την πέταξε όπως όπως. Rebound για τους No Limit. Μπάλα No Limit. Μάλιστα. Μάλιστα κύριοι. Πάμε για thriller εδώ στη Νέα. Καψάλης. 63-58, 1-11. Καψάλης παίρνει ένα πικ, εκτελεί για 3. Η μπάλα την ξέρασε έξω. Άτυχος ο Καψάλης εδώ, Μπέλας. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό με τους BDL να είναι σε θέση οδηγού. Αλλά δεν έχει τελειώσει το μάτς. Μαθιουδάκης, εκεί έπρεπε να κάνει το φάουλ. Κόλλιας, Μπέλας, πρόλαβε το χρόνο. Δεν ευστόχησε. Rebound του Καψάλη, που θέλει να τρέξει. Καψάλης πάει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ. Oh! Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. 63-58. Δύο βολές για να στείλουν τη διαφορά στο ένα τρίποντο. Και μετά να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτό το zone press, η No Limit. Που έχουν κάνει μια συγκλονιστική αντεπίθεση και δείχνουν για ποιο λόγο είναι πρώτοι. Έξω Καψάλης. Οι βολές πια είναι πολύ μεγάλο θέμα για τον Νόλι. Καψάλης, έξω και η δεύτερη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κίκρινο άσμο του. Μπέλας πήρε φάουλ από τον Παπαχριστόπουλο και θα πάει στη γραμμή. Αν έβαζε τις βολές ο Καψάλης, θα μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα όμως μιλάμε για αυτό το παιχνίδι. Μπέλα στη γραμμή. Αν βάλει και τις δύο, τελειώσαμε. Game over. Αλλά εδώ που φτάσαμε και καμία να μην βάλει. Έχουν πολύ σημαντικό προβάδισμα. Η BDL χάνει την πρώτη. Ο Μπέλας.
κρατάει ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες στον Ολύμπη. Βάζει τη δεύτερη, 64-58. Τρίποντο θέλουν τώρα, δεν υπάρχει άλλη πλήγη. Την μπάλα πάει στο Σταθόπουλο. Σταθόπουλος. Περιμένει στήριγμα. Μένει αφύλαχτος Σταθόπουλος. Αστοχή. Game over. Πια δεν υπάρχει ελπίδα για τους Νολίμι. Το πάλεψαν. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια να το γυρίσουν. Ο Μπέλας μου λέει να μην μιλάω, αλλά εγώ θα λέω ότι θέλω. Το μάτς έχει τελειώσει. Μπέρτσος πέρασε στο κέντρο. Δεν έχουν διάθεση να παίξουν άμυνα, να προσπαθήσουν να κλέψουν οι low limit. Τέλος αγώνα, η BDL παίρνουν μια νίκη statement για τα play-in. Καλό βράδυ από το, από την ΕΑΠ. Γεια και χαρά.